Καλησπέρα σε όλους σας. Με πολύ χαρά απόψε καλωσορίζουμε στην παρουσίαση του νέου μαγαζίου. Με τι όπω βλέπετε εδώ, ο Δόση και το τέλο του Αγίου Όρου. Λυπηρό τίτλο, αλλά ειδικό αληθινό, σύμφωνα πάντοτε με τα λόγια και τι προφητείες του Αγίου Νείλου, του Αφωνίτη και Μυροβλήτου, ο οποίο άφησε τα λόγια τα προφητικά να τα γράψει ο μοναχό Θεοφάνη το 1815. Με ένα και μόνο σκοπό, εμείς οι χριστιανοί των εσχάτων χρόνων, διαβάζοντάς τα, όχι να απογοητευτούμε, όχι να θλιβούμε, απλώς να συναισθανθούμε την πνευματική μας κατάσταση των εσχρόνων και όσο μπορεί ο καθένας με τον προσωπικό του αγώνα, να εντείνει την προσπάθειά του για να κερδίσουμε τον ένα και μοναδικό σκοπό που έχουν οι χριστιανοί, την Ουράνια Βασιλεία. Αυτός λοιπόν είναι και ο σκοπός που εγώ απόψε σχεδόν ως εκπρόσωπος των εκδόσεων. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που εργάστηκαν και εργάζονται στις εκδόσεις μας για το σκοπό μας αυτό, ο οποίος, όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, είναι αγγλιοτελής, διότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του Ιεραποστολικού μας συνδέσμου, του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ο οποίος το 1993 ξεκίνησε με πολύ μικρές και ταπεινές πάρτιες και δυνάμεις, αυτό το Ιεραποστολικό έργο που οι περισσότεροι γνωρίζετε, με ψυχή του έργου αυτού, του πατέρα Μάξιμου. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια της ιεροαποστολικής μας προσπάθειας, αποφασίσαμε, μετά το συγκλονιστικό βιβλίο για την έλευση και τον ερχομό του Αντιχρίστου, που έγραψε ο πατέρας Μάξιμος, να προχωρήσουν οι εκδόσεις μας στην έκδοση του χειρογράφου του Αγίου Νείλου, έναν έκδοτο χειρόγραφο που έπρεπε πλέον να βγει στην επιφάνεια, γιατί θα πρέπει να έχουμε την τότε της ενημέρωσης χριστιανή και για το πιο σημαντικό λόγο ότι η Αγία Γραφή, οι Άγιοι Πατέρες και οι προφήτες μας, μέσα από τον λόγο τους, ένα σκοπό είχαν να ενημερωθούμε και να ωφεληθούμε μέσα από τη μελέτη του προφητικού λόγου και του αγιογραφικού λόγου, για να βοηθηθούμε στον πνευματικό μας αγώνα. Έτσι λοιπόν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου τώρα, παρότι το χειρόγραφο αυτό το είχε ο πατέρας Μάξιμος πάνω από 20 χρόνια στην κατοχή του, ήρθε τώρα το πλήρωμα του χρόνου, έδειξε με πολλές. Που πολλά σημεία και ο Άγιος Νείλος ήταν από τη στιγμή του πλάνου να εκδοθεί στο χειρόγραφο αυτό. Και έτσι με συγκίνηση και χαρά σας το παρουσιάζουμε απόψε. Θα ήθελα λοιπόν να μην μονοπολίσω εγώ την κουβέντα, να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Συλλόγου και των εκδόσεων για την παρουσία της εδώ, που είναι καθημερινή και ξέρουμε ότι ο καθένας άφησε πίσω κάποια εργασία και κάποια προβλήματα για να έρθει εδώ σήμερα, μια που οι περισσότεροι είμαστε πολύ άσχολη και ο χρόνος δεν είναι περισσός. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γεώργιο Μουστάκη, ο οποίος είναι καθηγητής θεολόγος ή κοινωνιολόγος, να μας πει δύο λόγια για το βιβλίο αυτό. Την έχει να σας παρουσιάσουν και τους επόμενους τους κεκλημένους μας.
Αγαπητές συναγωνιστοί πατέρα Μάξη, κύριε Πρόεδρε της Χριστιανικής Δημοκρατίας κύριε Μητεράκη, αγαπητέ Ιωάννη, κυρίες και κύριοι, αδελφοί και αδελφές, καλησπέρα σας. Η παρουσία ενός βιβλίου είναι μια πνευματική γέννηση. Είναι και αυτή μια γένα και προηγείται μια οδύνη μέσα στη ψυχή του συγγραφέα πριν να βγάλει ένα βιβλίο. Και μάλιστα ένα βιβλίο, σαν και αυτό που έχω στα χέρια μου, «Η πτώση και το τέλος του Αγίου Όρους», που είμαι βέβαιος, βεβαιότατος, 100% ότι θα ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα, τα λιμνάζοντα νερά, αυτό το τέλμα, το εκκλησιαστικό, με τα κουνουπάκια από πάνω, τα Δημητριώδη, θα ταραχθεί και θα διαταραχθεί. Και γιατί όχι, και γιατί όχι. Η ιστορία της Εκκλησίας μας γνωρίζει πάρα πολλές φορές τέτοιες συγκινήσεις και τέτοιες αντιγνωμίες προς το κατεστημένο. Μακριά από μένα κάθε διάθεση να χαμηλώσω την πνευματικότητα της απόψινής βραδιάς. Έχουμε μπροστά μας ένα όσιο τον Ήλο, γνωστότατο το όνομά του και είναι, πώς να το πω, θεία έρμια, προσωπική επιτυχία του Πάτερ Μάξιμου που βρήκε αυτό το πολύτιμο χειρόγραφο και το είχε και περίμενε στο σιρτάρι μέχρι τη στιγμή να βγει έξω να δώσει το μήνυμά του και να το δίνει το μήνυμά του αυτό το κείμενο του 1815 να το δίνει τώρα, αυτή τη στιγμή. Για δείτε πώς κινούνται τα νήματα της πνευματικής ιστορίας. Τώρα, δεν βγήκε αυτό πριν 10 χρόνια που όλα ήσαν καλά, όλοι μιλάγανε για το μεγάλο έργο της Μονής Βατοπεδίου που θα σώσει τον κόσμο ολόκληρο και καβαλήσαν και το καλαμάκι ως σωτήρες του κόσμου. Μα ξέρετε τι αμαρτία είναι να πιστεύει ο χριστιανός ότι θα σώσει αυτό τον κόσμο από τις βαρύτερες αμαρτίες που μπορεί να κάνει ο χριστιανός. Και τότε έρχεται η πτώση. Όταν καβαλήσει το καλαμάκι, με συγχωρείτε, αλλά τη λαϊκή εικόνα χρησιμοποιώ που λέει ο Ζωτόμος, καβάλισε λέει το καλαμάκι αυτός, η πτώση είναι κοντά. Να λοιπόν, και σαν μια απάντηση που λένε και λένε και λένε, οι άνθρωποι αυτοί πίστεψαν ότι θα σώσουν την ανθρωπότητα. Και πώς, με το μαρτύριό τους, το μαρτύριο που είναι δεύτερο βάπτισμα, το μαρτύριο τους, βάπτισμα εξίδατος, βάπτισμα εξαίματος. Με το μαρτύριό τους θα έσωσαν τον κόσμο. Με τη μεγάλη αραποστολική εξόρμηση που δεν κάνανε στην Αφρική και στους μη ειδώτας των Χριστών. Στα ιδρύματα, στο χαμόγελο του παιδιού που κυνηγάει τη δεκάρα κάθε μέρα για να έχει τα παιδάκια ο Γιαννόπουλος και ζητάνε σπίτι και δεν έχουνε. Έτσι βοήθησαν αυτοί οι μοναχοί. Τον πατέρα Αντώνιο εδώ κοντά, κάπου εδώ κοντά, ένας πατήρ Αντώνιος, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω και ίσως και πολύ γιατί βλέπω πολλάς χριστιανικάς κεφαλάς έτσι να συγκατανεύουν, θα έχουν πάει σε αυτό το ίδρυμα εδώ κοντά και η Αρχιεπισκοπή δεν τον βοηθάει τον Αντώνιο, του λέει, ξεκίνησε σε ατομικό έργο, κάνω προχώρα. 400 παιδιά ο πατήρ Αντώνιος εδώ κάτω στην Βοτανικό κάπου στο Κολονό. Αυτό δεν ήξερα να το βοηθήσω. Λοιπόν, αδερφέ μας, έλα κοντά. Σου φτιάχνουμε το σπίτι. Και το μεγάλο ερώτημα πλανάται. Προς τι όλος αυτός ο πολιτισμός. Εδώ βλέπουμε το χειρόγραφο να έρθει στους μοναχούς και να τους λέει, δεν μπορείτε αδελφοί και πατέρες, λέει ο Όσιος Νήλος, πρώτον να εσχροκερδείτε. Τι σημαίνει εσχροκέρδεια στη χριστιανική αντίληψη. Τι σημαίνει. Αμαρτωλοί που φύγομεν. Να ο Μανώλης ο Μιλιαράκης εδώ που από τα χρόνια του μακαριστού Ψαρουδάκη τα κουβεντιάζαμε και ο πατήρ Μάξιμος τότε και άλλοι αδελφοί Χριστό τα ζυμώναμε, τα αναζυμώναμε, τα μελετούσαμε και φτάσαμε στον Γρηγόριο επίσκοπο Νήσις αδελφό του Μεγάλου Βασιλείου φιλόσοφο και θεολόγο και ξέρετε τι λέει. Χριστιανοί μη γινόμαστε κλέφτες.
Και πώς γίνει ένας χριστιανός κλέφτης? Όταν υπερβαίνει το μέτρο που βάζει ο Απόστολος Παύλος. Έχοντες τροφάς, υγειάς και σκεπάσματα και τούτης αρκεστισόμεθα. Να έχουμε, να ζούμε. Τα επιπλέον, οι θησαυρισμοί, αυτά που κάνανε αυτοί να θέλουνε να φάνε το σύμπαν. Είναι κλεψιά. Λέει ο Γρηγόριος Ονήσις, μη γινόμεθα κλέφτες, θησαυρίζοντες. Τον θησαυρισμό χτυπάει ο Χριστός, όχι την επάρκεια. Η επάρκεια είναι ελευθερία, να μην εξαρτώμαι από κανέναν οικονομικά. Να μην κάνω το χέρι μου έτσι ποτέ, το χέρι της εξάρτησης και της ταπείνωσης. Να έχω να ζω. Προσεύχεται ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη και λέει, Κύριε, δώσ' μου τα δέοντα και τα αυτάρκη. Τα δέοντα και τα αυτάρκη. Ευλογημένοι πατέρες, τι σας έπιασε πια να θέλετε να κατακτήσετε? Όλα αυτά δεν επανέρχομαι, τα ξέρετε από τους δημοσιογράφους, και θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία και πώς πάει και πώς πάει και πώς πάει, και θα πάμε στις εκλογές με αυτά τα θέματα και με αυτά τα θέματα. Καταλαβαίνετε που πάει λοιπόν το θέμα. Τους λέει καταδρομής αυτούς οι οποίοι πάνε στα μοναρχιστήρια για να θησαυρίσουν. Δρομής. Και θα έχουν την καταστροφή της Ραϊθό. Πήγα στη Ραϊθό πέρυσι, γεγονός. Είναι να κλαίει κανείς όταν βλέπει την κατακαμένη γη εκεί πέρα. Τι άλλο τους λέει? Ή θα μετανοήσετε και θα επανέλθετε. Να σας πω, και αυτό με σκανδαλίζει. Δεν βλέπω μετάνοια. Δεν βλέπω μετάνοια. Δεν βλέπω να μαζευόταν όλη η αδελφότητα ύστερα και από τις αποκαλύψεις και να πει η αδελφότητα, πάρτε τα, τα δίνουμε στα ιδρύματα. Όχι στους βουλευτές, όχι στους υπουργούς, τους πράσινους και τους μπλε και άλλους, όχι σε αυτούς. Στο χαμόγελο του παιδιού, ένα παράδειγμα λέω, ένα παράδειγμα. Ο καθένας μπορεί να μου πει ένα άλλο παράδειγμα. Στο σώστο παιδικό χωριό, τι άλλο. Στα φιλόπτωχα των εμμοριών, τι άλλο. Ξέρω εγώ, να προτείνω. Φιλανθρωπικές γωνιές που υπάρχουν. Κάποια ιδρύματα, κάποια αυτά. Όχι. Τα κρατάνε. Τα κρατάνε γιατί όλα αυτά τα οικονομικά της Μονής είναι δύναμη, φαίνεται. Τεράστια δύναμη. Και να επηρεάζουν και ένα πατριαρχείο ακόμα. Και που ξέρω εγώ, εάν αυτοί δεν είναι δωρητές του πατριαρχείου, που το ξέρω εγώ. Είναι. Δεν το ξέρω λοιπόν. Από έγκαιρες πηγές. Άρα και αυτή η ντεμή απόφαση, η ντεμή έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, εμένα δεν μ' άρεσε. Γιατί ο χριστιανικός λόγος σύμφωνα με την Αγία Γραφή είναι ή ναι ή όχι. Ή είναι ένοχοι ή δεν είναι ένοχοι. Αυτά που αφαιρούμε τα μισά αξιώματα και μένουν τα άλλα μισά, εμένα δεν μου αρέσει. Και δεν μου άρεσε ούτε ο αρχιεπισκοπικός λόγος, τον οποίο σέβομαι τον μακαριότατο, ένας ήπιος άνθρωπος, αλλά θα τα πω και εγώ. Και εγώ έχω το δικαίωμα ως θεολόγος της Εκκλησίας, δεν πήγα να σπουδάσω, ξέρω εγώ, μπαλέτα, έτσι. Ήμουνα στα νομικά στην Πάνιο, τα παρατάω όλα να σπουδάσω θεολογία και αν ξαναγεννιόμουν, αν υπήρχε και μια άλλη ζωή, αν υπήρχε πάλι θεολόγος, τιμώ τη θεολογία, διότι είναι δύναμη, είναι δύναμη. Είπε ο μακαριότατος χθες στον Άγιο Ανδρέα, όλοι είμαστε ένοχοι, όλοι είμαστε ένοχοι. Δεν μπορούμε να το γενικεύουμε έτσι. Εντάξει, θα μου πει κανείς ρε Μουστάκη, είσαι αναμάρτητος, όχι. Τα ψέματα μου τα έχω πει. Αλλά να γδύσω την Εκκλησία, δεν την έχω γδύσει. Χιλιάδες κηρύγματα δωρεάν, χιλιάδες κατηχητικά δωρεάν, χιλιάδες εξορμής δωρεάν, ο Παπαμάξιμος κάνει την Ιεραποστολή του, ποιος από εμάς πήρε μια δεκάρα από το κουμπαρά της Εκκλησίας. Θα μου πει κανείς, καλά κλαις γι' αυτό και στενοχωριέσαι, όχι, είμαι ελεύθερος. Γι' αυτό και μιλάω. Αν ήμουνε κανένας λαδοποντικός εκεί, θα το έκλεινα κι εγώ και θα έλεγα, τι να κάνω, τι να κάνω. Ελεύθερος, ανεξάρτητος, αετός, με τη χάρη του Θεού. Και έτσι θα συνεχίσω. Το υπόσχομαι και σε εσάς που με ακούτε. Δεν θα πάω εγώ πίσω. Πω μακαριότατε, δεν είμαστε όλοι το ίδιο ή το ίδιο. Αν εννοείς τους δεσποτάδες όλους ότι είστε το ίδιο, είστε το ίδιο. Θησαυρίζετε. Εμείς δεν θησαυρίσαμε, μείναμε στη μέση μικρή αστική μας τάξη. Εθελοντικά. Και ο πατρί Μάξιμος και μόνο ο Μιλιαράκης πρόκειται για ένα εκλεκτό επιστήμονα το Μανώλη το Μιλιαράκη.
και πήγε νεαρό παιδί κοντά στον Τζαρουδάκη και αφιερώθηκε. Δεν έκανε περιουσίες. Έχει να ζει, έχουμε να ζούμε. Αυτή τι τα θέλανε όλα αυτά. Και θα έρθει άγγελος Σατάν ως περ την καταδρομή της Ραϊθώ και θα φύγει, λέει, η μεγαλύτερη τιμωρία που θα γίνει στο Άγιον Όρος, όπως λέει ο Όσιος Νήλος ο ασκητής, θα φύγει η κυρία Θεοτόκος από το Άγιον Όρος. Θα εγκαταλείψει το ωραίο της περιβολάκι, θα τους αφήσει μόνους τους να μαζεύουν τη λεφτά. Μα εγώ ξέρω ότι έχω τύχει σε άπειρες κουρές μοναχών. Και το φέρνω και το θέμα. Μην ακούτε τα ψέματα ότι ο Μάξιμος δεν έχει καρή μοναχός. Είναι κανονικός μοναχός της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε κουρά, ιεροπραξία κουράς, τελετή κουράς που έκανε ο Μητροπολίτης Παντελεήμων της Κορίνθου τότε. Είναι μοναχός. Τι είχαμε σε μονές όπου έγινε η κουρά. Θα έχετε τύχει κι εσείς. Τρία πράγματα υπόσχεται ο μοναχός ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Παρθενία, ακτιμοσύνη, υπακοή. Εάν παραβεί ένα από αυτά, είναι ένοχος. Θα πούνε, δεν το λένε. Ξέρεις, ένα κοινόβιο, ο μοναχός, δεν κέκτηται περιουσία, δεν έχει ατομική περιουσία. Ωραία. Τι σημασία έχει όμως, αν όλοι οι μοναχοί δεν έχουν περιουσία και έχει το μοναστήρι τεράστια κεφάλαια, αδιάθετα κεφάλαια. Άρα έχουμε ένα, όπως λέει η οικονομολογία σήμερα, έχουμε μια συλλογική κεφαλαιοκρατία. Ένα μοναστήρι κεφαλαιοκρατία. Και είπε ο σεβαστός για μένα και αγωνιστής, γιατί υπέστη τα πάνδυνα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον στηρίξαμε και φωνάξαμε και καταγγείλαμε. Πατήρ Μεθόδιος το Σφιγμένου. Κουβέντα βγήκε και είπε, δεν είπε πολλά ούτε κοτσοπολιά. Έχουμε εδώ και κρατάμε όσα μας είναι απαραίτητα να βγάλουμε τη χρονιά και να φιλοξενούμε του κόσμου τον κόσμο που έρχεται. Αυτά έχουμε, παραπάνω δεν έχουμε. Τι να πω τώρα, ξέρω τι άλλο να πω, τι άλλο να πω. Προφητείες, γιατί είναι προφητικό το κείμενο. Η αλήθεια είναι ότι η προφητεία, σαν χάρισμα στην Καινή Διαθήκη, έχει λιγοστέψει. Γιατί γινόντουσαν και πολλά παρατράγουδα, λέγανε διάφοροι άσχετοι κλπ. Και το χάρισμα της προφητείας έχει συμμικρυνθεί, έχει γίνει πολύ μικρό. Σε ελάχιστους δίνει ο Θεός τη χάρη της προφητείας. Κοσμάει το λόγο, έτσι. Πατέρες της Εκκλησίας, μοναχοί, αλλά ελάχιστοι. Δεν είναι το κυρίαρχο θέμα η προφητεία σήμερα στην Εκκλησία. Λίγοι την έχουν. Την έχει και ο πατήρ Νήλος, ο Μυροβλήτης. Προφητεία. Από το ρήμα προφημή, προλέγω, προκεφημή, το φημή λέγω, το μαθαίναμε στο σχολείο, τα ανώμαλα ρήματα, φημή λέγω, έλεγον, ήρικα, ηρίκιν και τα λοιπά, τα θυμάστε, τα μαθητικά, προλέγει. Ζημένη την Παλαιά Διαθήκη, προλέγουν την έλευση του Μεσσία. Άρα οι προφήτες είναι μεσιανικοί προφήτες, χριστολογικοί προφήτες, γιατί προλέγουν 700 χρόνια, πάτε, τελειώνω, τελειώνω, η φόβα σας κουρασά, προλέγουν το μέλλον ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Τέσσερις μεγάλοι προφήτες, Ιερεμίας, Ισαΐας, Ιωήλ και Εζεκίλ. Και ο Εζεκίλ μας λέει εκείνο το περίφημο όραμα με τα ξερά οστά στην Κοιλάδα που το ακούμε τη Μεγάλη Παρασκευή, μόλις γυρίζει η γύρα του επιταφείου και αφήνουν το Άγιο Σώμα στα Αγία Τράπεζα. Ακούμε τον Εζεκίλ να μας λέει για την Κοιλάδα των ξηρών οστών. Αυτή είναι η τέσσερις μεγάλη και 12 μικροί, ο Σίαμος Μιχαίας, ο Ιωήλ, Ιωνάς, Ζαχαρίας, Ανανίας κτλ. Αυτό το γεγονός ένας αγωγικό φαινόμενο. Διότι για πρώτη φορά ο Άγιος Νήλος Κορυφαίος. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Μπείτε στο ξενοδοχείο να δυναμώσετε λίγο την ένταση. Πιο δυνατά. Πιο δυνατές. Πιστεύω ότι η έκδοση αυτού του βιβλίου, του βιβλίου που περιέχει τις προφητείες του Αγίου Νήλου του Μυροβλήτου, είναι αυτό το γεγονός ένα εσχατολογικό φαινόμενο. Διότι για πρώτη φορά ο Άγιος Νήλος λόγησε να γίνει αυτή η έκδοση. Είναι ένα βιβλίο, είναι μια προφητεία, είναι κάτι πια προφητικά κείμενα που ουδέποτε εκδόθηκαν. Και ήταν πάντοτε καταχωνιασμένα σε κάποιες βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους, ημελώς παραμελημένα.
γιατί ήταν παραμηνημένα αυτά τα προφητικά λόγια και γιατί δεν εδόθηκαν μέχρι τώρα, πιστεύω, είναι γιατί αυτά ήταν ένας καθρέφτης μέσα στον οποίο βλέπαν οι μοναχοί των έσχατων χρόνων, όσο περνούσαν οι αιώνες και πλησίαζαν οι έσχατοι καιροί, τον εαυτό τους, την κατάδεια τους και τη μεγάλη πτώση του μοναχικού τάγματος. Εάν από τον 10ο αιώνα ο Άγιος Γερμανός Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, Μέγας Άγιος της Εκκλησίας, επροφήτευσε και είπε η λέξη ότι στους έσχατους χειρούς δεν θα υπάρχει κανένας μοναχός που να είναι ηθικός. Δεν θα υπάρχει κανένας μοναχός που να είναι ηθικός. Σκεφτείτε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα και πόσο έχει εκπληρωθεί αυτή η προφητεία. Και έτσι, μάλιστα, μέσα στα προφητικά αυτά κείμενα που θα διαβάσετε στο βιβλίο, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν εξεργούνται αν δεν γνωρίζεις τη σύγχρονη τεχνολογία και σωρετερίες. Παραδείγματος χάρη μιλάει ο Άγιος ότι, για να αναφερθώ μόνο σε μία προφητεία και να κλείσω τον λόγο, ότι θα έρθουν τα σκάνδαλα από τους οικισμούς των χρημάτων των μοναχών και τότε μέγα σκάνδαλο και θα κατατοπιστεί το όρος. Δεν μπορεί ο Άγιος που έζησε τον 9ο αιώνα και μιλάει και προφητεύει με τον Θεοφάνη, δηλαδή τέλη 18ου, αρχές 19ου αιώνα, με offshore εταιρείες. Χρησιμοποιεί μια παροχημένη λέξη εκείνης της εποχής. Εάν έχω δίκιο, ή αν το δει κανείς από αυτή την άποψη, τότε αυτό το οικονομικό σκάνδαλο που υπάρχει σήμερα δεν είναι κυρίως οικονομικό σκάνδαλο, αλλά κατεξοχήν εσχατολογικό φαινόμενο. Είναι εσχατολογικό φαινόμενο που έχει σχέση και με το Άγιο Όρος. Δηλαδή, τίνω να πιστέψω ότι όπως η Αποκάλυψη σηματοδοτεί, προφητεύει και προετοιμάζει τον κόσμο για το τέλος του Αντιχρίστου, αυτά τα κείμενα τα προφητικά, ενώ βοηθάνε σε αυτό στην γενικότερη πλευρά του πράγματος, όσον αφορά τις δεις που μιλάνε για το Άγιον Όρος, είναι η Αποκάλυψη για το Άγιον Όρος. Οπότε, βλέπω δηλαδή ότι ίσως αυτό το οικονομικό σκάνδαλο που ζούμε στις μέρες μας να είναι η έναρξη της πτώσης του Άγιου Όρους. Και δυστυχώς, η ένταση, ο δυναμισμός και η έκταση με την οποία αναπτύσσεται αυτό το σκάνδαλο δείχνει ότι μάλλον δεν πρόκειται ποτέ να ανοίξει το Άγιον Όρος από αυτό. Ζούμε σε πολύ έσχατους καιρούς. Επομένως, πιστεύω ότι η έκδοση αυτόν τον καιρό για πρώτη φορά των προφητικών κειμένων είναι ένα μήνυμα από τον Άγιο Νείλο και το ότι γίνεται στις μέρες μας είναι μια πρόσθετη αιτία να σκεφτούμε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε στους άσχατους καιρούς. Τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ και τον πατέρα Μάξιμο που πόρεσε από την πολυμάθειά του και την έρευνα τόσων χρόνων να βρει το κείμενο και την εξαίρετη εκδότρια που βγάλανε ένα βιβλίο το οποίο και έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σύγχρονα πράγματα και είναι βέβαια και από άποψη του πόσο σάκη. Ευχαριστώ πολύ. Από καλησπέρα. Να ευχηθούμε να διάγουμε το υπόλοιπο της 40ης με υγεία και να φτάσουμε στις Άγιες Μέρες. Και επειδή στις Άγιες Μέρες ήθιστε, θα κάνουμε ένα δώρο. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Μάξιμο και τις εκδόσεις Άγιου Κοσμά με τον Ρώσο, που μας δίνουν την δυνατότητα να κάνουμε ένα πολύ δώρο στους οικείους μας, στους φίλους μας. Αναφέρομαι φυσικά στο υποκρίση βιβλίο. Για να μην λέμε και μεγάλα λόγια, μιλάμε για την σημερινή κοινωνία, της κάλωσης, του πλούτου, να αντιστεκόμαστε με μικροπράγματα. Δώρο θα κάνουμε. Αντί να λέμε παίρνουμε κουραμπιέδες που φέρνουν και ζάχαρο και χοληστερίνες, δωρίζουμε στους φίλους μας ένα καλό βιβλίο. Δεν υπάρχει πιο πολύτιμο δώρο. Κλείνω την παρένθεση με ένα πρακτικό αλλά και ουσιαστικό και ιδεολογικό σε τελευταία ανάλυση λόγο. Πάμε τώρα στο βιβλίο. Μίλησαν λίγο ειδικοί. Εγώ δεν είμαι θεολόγος. Φυσικός. Είσαι θεολόγος. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν τα πράγματα. Πρώτα
ξεκαθαρίσουμε ότι όλοι εμείς που είμαστε εδώ θέλουμε, ευχαριζόμαστε να είμαστε στον χώρο της Εκκλησίας, σε αυτές τις κρίσιμες και οδυνηρές στιγμές που απαιτούμε, δεν μπορούμε να παίξουμε ρόλο εισαγγελέα. Εμείς ό,τι λέμε, τα λέμε με αγάπη προς την Εκκλησία, με πόνο και οδύνη για όσα συμβαίνουν. Γιατί όπως το σπίτι μας, σαν κάποιο μέλος του σπιτιού μας, η μάνα μας, ο πατέρας μας, ο αδελφός μας, παραστρατήσει, δεν θα έχουμε στον μπαλκόνι να φωνάσουμε, αλλά θα κλάψουμε. Και αυτή τη στιγμή αυτό κάνουμε. Πονούμε για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Και έρχεται το βιβλίο αυτό προφητικά, πραγματικά, να μας υπογραμμίσει ότι δεν είναι μόνο σήμερα η κατάσταση αυτή. Ήταν από χθες και προχθές. Αλλά αν πάμε στα τελευταία χρόνια, στα χρόνια που έχουμε περάσει εμείς οι μεγαλύτεροι, το ολίσθημα από το οποίο ξεκινάει η κατάσταση και έχει φτάσει σε αυτό το σημερινή, σε αυτή τη σημερινή κατάσταση, τη δυσόλη πραγματικά κατάσταση, είναι ότι η εκκλησιαστική ταγή, οι θεολόγοι, οι θεολογικές σχολές, η ιεραρχία, ο άμβωνας, ταυτίστηκε σε κάθε εποχή με το κατεστημένο και ιδιαίτερα με το οικονομικό κατεστημένο. Κήρυξε μια ακίνδυνη και ανέξοδη, μάλλον όχι ακίνδυνη, ανέξοδη φιλανθρωπία. Το δέμα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, για να θυμόμαστε τους ζωγούς. Τις άλλες ημέρες του χρόνου δεν τους ρωτάμε πώς θα ζήσουν. Ξέχασε το ουσιαστικό αίτημα του χριστιανικού κοινωνισμού, που είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Να θυμίσουμε τα λόγια του μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας και Πατέρα, του Γρηγορίου του Μνήσιου, για αυτή την ανέξοδη φιλανθρωπία, που απευθυνόμενο στον πλούσιο, του λέει, κοίταξε, αν ήξερε ο φτωχός από πού προέρχονται αυτά που του δίνεις για ελεημοσύνη, θα σου τα πετούσε κατάμετρα, έτσι το λέει το κείμενο, και θα σου έλεγε πάρτα πίσω, δεν θέλω να γευτώ σάρκες αδελφικές. Γιατί συνεχίζει αυτός ο μεγάλος Άγιος αδελφός του μεγάλου βασιλείου, ο Γρηγόριος Μνήσιος, γιατί λέει αν απουσίαζαν, αν έλειπε ο εσμός των εκμεταλλευτών, δεν θα υπήρχε η στρατιά των πεινασμένων. Και ενώ λοιπόν περιμένουμε αυτά όχι απλώς να τα κηρύξει ο άμβωνας, αλλά να δώσει η Εκκλησία πρότυπα εφαρμογής αυτών των αρχών, αντιστρέφονται τα πράγματα και βλέπουμε την ίδια, τους ίδιους ταγούς της Εκκλησίας και ιδιαίτερα μοναχοί οι οποίοι έχουν αρνηθεί τον κόσμο. Έχουν ορκιστεί σε υπακοή, εγκράτεια, τις αρετές, αλλά και σε ακτιμοσύνη. Και έρχονται και γίνονται οι λαός του Μαμονά. Το «Ου δίναστε δυσί κυρίες δουλεύει» το ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε τον ένα Κύριο. Και έχουμε στο μυαλό και στην καρδιά μας και στη συνείδησή μας, στο νου μας, μόνο τον Μαμονά. Εταιρείες, λέει. Εταιρείες. Για όνομα του Θεού. Και πώς θα δικαιολογήσει, κατά ποια έννοια μπορεί να είναι συμβατός ο μοναχικός βίος με το κυνήγι του χρηματιστηρίου, ανέβηκαν οι μετοχές, κατέβηκαν οι μετοχές, οι δείχτες, λέει, πώς τους λένε, εγώ δεν ξέρω και πώς τους λένε, να τους ακούω κάτι τόσο από την τηλεόραση. Αυτοί παρακολουθούν συνέχεια αυτές τις εξελίξεις. Και δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις των δραμάτων που γίνονται πάνω στη γη, που εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν από την πείνα κάθε μέρα, κάθε μέρα χιλιάδες παιδιά στον τρίτο κόσμο, καθένα από την πείνα. Και εμείς πετάμε εδώ τα τρόφιμα για να μην πέσουν οι τιμές στις χωματερές, με το γάλα στους δρόμους. Τα μοναστήρια έχουν γίνει πάμπλουτα. Και όπως είπε ο έγκυπτος θεολόγος και συγγραφέας, ο αγωνιστής, ο Γιώργος Μουστάκης, μας υπενθύμισε τα λόγια της Αγίας Γραφής. Πλούτο και παινία μη μηδός, μόνο τα δέοντα και τα αυτάκια. Δεν λέμε να μην έχει το μοναστήρι να ζήσει και να φιλοξενήσει, γιατί πράγματι πάει πολύς κόσμος τόπος. Βεβαίως θα έχει τα απαραίτητα, αλλά άλλο πράγμα αυτό και άλλο να έχουμε δώσει τον εαυτό μας, το είναι μας, στους δείχτες του χρηματιστηρίου. Αυτό το σκάνδαλο μας το λέει το Ευαγγέλιο. Γουέδιου το σκάνδαλο έχει. Αυτό το σκάνδαλο δεν μπορεί να μείνει ανεκπλήρωτο. Είναι γραμμάτιο που θα τρώσουμε. Θα το πληρώσουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά θα το πληρώσουμε όλοι. Γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
ευθύνη. Είμαστε μέλη της Εκκλησίας και αφήσαμε αυτό το καρπό, το δέντρο που κάνει σάπιους καρπούς να μεγαλώσει. Αντί να το κόψουμε και να το πέσουμε στη γένεια, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Δεν κάνουμε αυτό. Εμείς το τρέφουμε και ειδονιζόμαστε, γιατί και εμείς ένα τέτοιο δρόμο θέλουμε να ακολουθούμε. Αλλά δεν μπορούμε. Αλλά κατά βάθος μέσα μας, ο καθένας μας έχει μια ξεχωριστή θέση για τον Μαμονά στην καρδιά. Και για τον Χριστό, λέμε, αν κάπου βολευτεί και αυτός, έχει καλός. Α, ιδάλλως, πρόβλημά του. Τον Μαμονά σκεφτόμαστε. Αυτόν υπηρετούμε τις περισσότερες ώρες της εβδομάδας. Για τον Χριστό, μισή ωρίτσα προς το τέλος της Εκκλησίας, να ανάψουμε και ένα κερί, και πολύ του είναι. Για να είμαστε ειλικρινείς, όπως έλεγε ο Μακαρίτης, ο Αίγης του Νικός Ψαρδόκης, είμαστε οι χριστιανοί της Κυριακής, τις 6 μέρες στο Μαμονά και κάποιες ώρες την Κυριακή για τον Θεό. Είχε τονίσει εκείνος από τα χρόνια του 50 στο βιβλίο του Κατηγορό, ο Ξύλι κανένας αν το έφυγε να το ξαναδιάβαζε, να το διάβαζε μάλλον, είχε τονίσει την αφετηρία της σημερινής παρακμής. Από τότε, λέει, που οι Άγιοι τυπώθηκαν στα νομίσματα και στα κανόνια, η Εκκλησία έχασε την αποστολή της και έγινε υπηρέτρια του ειδωλολάτρησα. Γιατί ο Άγιος στο νόμισμα επάνω και στο κανόνι δεν είναι τίποτα άλλο παρά παράδοση της Εκκλησίας στον Κέσσαρα. Ο Κέσσαρας ήταν πάντοτε και έτσι θα μένει στους αιώνες ο αρχιερέας, θα λέγαμε, του Μαμονά. Δεν είμαι θεολόγος και δεν θυμάμαι απ' έξω να σας πω, αλλά είναι βέβαιο αυτό από το πιδάλιο, ότι υπάρχει κανόνας, ιερός κανόνας, που λέει οι ιεράρχες και οι κληρικοί γενικά δεν επιτρέπεται να επισκέπτονται, καν τους κοσμικούς άρχοντες παρά μόνο πότε. Αν είναι να πάνε, λέει, να υποστηρίξουν αιτήματα του απλού λαού, του φτωχού λαού. Αν είναι να διεκδικήσουν δικαιώματα του εργάτη, της πολύτεκνης φαμίλιας, του παιδιού που πνίγεται στα ναρκωτικά και στο AIDS, αν είναι να πάνε για τέτοια θέματα, να πάνε στον Υπουργό, να πάνε στον Πρωθυπουργό, για καμιά άλλη περίπτωση. Και εκείνοι πάνε μόνο και μόνο για να πάρουν, να πάρουν και να μην τελειώνουν. Μα είτε είναι οι αρχιεπίσκοποι που θέλουν να χτίζουν μέγαρα ή να κάνουν διάφορα έργα και τα λοιπά, είτε έχουμε την περίπτωση των αδελφών γονείς σηματοπαιδίου. Προσωπικά ξέρω τους περισσότερους. Και λυπάμαι ειλικρινά, σαν αδελφός τους βλέπω, λυπάμαι ειλικρινά που έφτασε η κατάσταση σε αυτό το σημείο. Αλλά το παιδί μου δεν έβαλαν και ένα φρένο. Παραδόθηκαν. Ο Άγιος Νίλος, μα λέει το παρά, η ζωή του, τι είναι ο μοναχός. Πού έζησε ο Άγιος Νίλος. Εδώ στο βιβλίο μας το λέει, σε ένα σπήλαιο, λέει, το οποίο ήταν απόκρημνο, δύσβατο, δεν μπόρεσε κανένας μετά την κίνησή του να πάει να μείνει σε αυτό το σπήλαιο. Τώρα τι δουλειά έχει αυτό το σπήλαιο με τα ελικόπτερα και με σεντές και τα τζιπ, πώς τα λένε, που προφορούν μέσα. Έχει, και το σπήλαιο είναι πολύ ψηλά και τα ελικόπτερα ψηλά. Κατέβασε, έτσι είχε αυτή τη σχέση. Εκεί έζησε, γι' αυτό και άγιασε. Και γι' αυτό μας ανέχεται και ο Θεός. Γιατί υπάρχουν ακόμα κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν κατά Χριστό. Γι' αυτό μας ανέχει. Γιατί θυμηθείτε στα σώμα που λέει εκεί πέρα, λέει, ολόκληρη να θα τους καταστρέψει, λέει, υπάρχουν και καλλιέργεια μέσα, όλοι αυτοί θα καταστραφούν. Βρες μου καμιά πενταριά. Λέει, αν δεν είναι 50 και είναι λιγότεροι, βρες μου λιγότερους. Τελικά δεν βρίσκουν κανένα και γι' αυτό του λέει, αν δεν πάρει τη γυναίκα σου και φύγε. Ο Θεός δεν έχει κάνει μια. Δεν είναι κανένας μπασκίνας που να περιμένει να δει μήπως κάνουμε κανένα σφάλμα για να μας συλλάβει και να μας πάει στο κρατητήριο και να μας καταδικάσει. Μας παρακαλεί, ρε παιδιά, σταματήστε όρθιοι, κάντε κάτι καλό. Εγώ εσάς θέλω να έρθει κοντά μου. Εμείς πάμε κόντρα. Ας συνέλθουμε κάποια στιγμή. Να ευχαριστήσουμε καταρχάς και να προσευχηθούμε στον Άγιο Νίλο να μας φωτίζει και μας τους λαϊκούς
και τους κληρικούς και ιδιαίτερα τους μοναχούς, γιατί η μοναχή είναι η ασπίδα της Ορθοδοξίας, ο μοναχισμός, ο Ορθόδοξος μοναχισμός. Στο Ορθόδοξο μοναστήρι καλλιεργείται το Ορθόδοξο ήθος, όταν είναι Ορθόδοξο το μοναστήρι, όπως το θεμελίωσαν οι μεγάλοι πατέρες και ασκητές της Ερήμου, από τον Άγιο Αντώνιο, τον Μεγάλο Βασίλειο και τους άλλους μεγάλους ερημίτες, τον Άγιο Νύλο που έχουμε σήμερα εδώ, να έχουμε την ευλογία τους και η Άγιον Όρος, την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, προκειμένου να χτυπήσει την ταπεινότητά μου. Αμέσως στη συνέχεια δίνεται η εντολή από τον Αρχιεπίσκοπο, τον Μακαριστό, τον Σεραφείμ, στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολη, στέλνει γράμμα, όλα αυτά είναι στα χέρια μου, παραλαμβάνω, έτσι, στέλνει γράμμα στην Ιερά Κοινότητα και η Ιερά Κοινότητα βγάζει την περίφημη τότε εξασέλιδη επιστολή, οκτασέλιδο, δεκασέλιδη, δεν θυμάμαι, έτσι. Δεν ξέρω αν θυμάται κανείς από εσάς, και εδώ ο κ. Μηλιαράκης που παρακολουθεί εκ του σύνεκης τις ανακοινώσεις της Ιεράς Κοινότητας. Έχετε, κ. Μηλιαράκη, θυμάστε καμιά φορά ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας, η οποία για τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα θέματα που μετάει τη μισή σελίδα, τη μία σελίδα. Θυμάστε ποτέ κάτι τέτοιο? Δεν υπάρχει, εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω ποτέ ανακοίνωση Ιεράς Κοινότητας να ξεπερνάει τη μισή σελίδα, τη μία σελίδα, δύο σελίδες. Τότε και η ταπεινότητά μου είχε βγάλει 12 σελίδες. 7, 8, 10 σελίδες, δεν θυμάμαι πόσο. Εν πάση περιπτώσει. Ερίστον παρόλο αυτό. Παρόλο που υπήρξα γεωρίτης μοναχός στο Άγιον Όρος και αυτό υφισβητείται όπως είπαμε για πολλούς και ευνόητους λόγους, όπως και πολλά άλλα τα οποία αν προλάβουν θα πούμε στη συνέχεια. Δυσάρεστη λοιπόν η θέση μου, διότι αγιορείτης ον μοναχός βρίσκομαι στην πολύ δυσάρεστη θέση να φέρω στη δημοσιότητα και να σας αποκαλύψω μέσα από την έκδοση αυτού του ταπεινού μας βιβλίου όλα εκείνα τα συγκλονιστικά και αποκαλυπτικά πράγματα και γεγονότα τα οποία προφητεύει ο Άγιος Λύρος, ο Αγιορείτης και Μυροβλήτης. Δεν είναι ούτε ότι καλύτερο και ούτε και ότι πιο ευχάριστο με ένα και ιδιαίτερα για ένα μοναχό. Παρ' όλα αυτά όμως, ειλικρινά σας το λέω, πιστέψτε με, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά για πολλούς και διαφόρους λόγους. Όπως θα διαβάσετε μέσα στον πρόλογο, έτσι, γιατί το βιβλίο είναι 624 σελίδες, όπως θα δείτε. Οι 600 περίπου σελίδες, περίπου έτσι, 580 για την ακρίβεια, είναι όλα αυτούσια το χειρόγραφο του Αγίου Νιοβαυτούσιου. Δεν έχουμε πειράξει τίποτα. Όπως το έγραψε ο Αγιορείτης μοναχός, έτσι σας το παρουσιάζουμε. Δεν το ξαναγράψαμε δηλαδή στο κομπιούτερ, έτσι και το δώσαμε τυπωμένο. Είναι αυτούσια η γραφή η τότε. Ακριβώς για να μην μπορεί κανείς να αμφισβητηθεί, να το αμφισβητήσει και να πει ότι προσθέσαμε, επειδή έχει μέσα ασύλληπτα πράγματα, φοβερά πράγματα. Πολλά πράγματα που θα διαβάσετε, αγαπητοί μου κυρίες και κύριοι, θα σας ξενήσουν. Θα πείτε, μα είναι δυνατόν? Μήπως το παρατραβάει λίγο ο Άγιος Νύλος? Μήπως δεν είναι του Αγίου Νύλου αυτά τα πράγματα? Μα είναι δυνατόν να λέει τέτοια πράγματα στους μοναχούς του Αγίου Όρους? Κι όμως, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, διότι είναι Άγιος, ο Άγιος Νύλος. Είναι αλήθεια, διότι πολλά από αυτά που θα διαβάσετε θα δείτε ότι πραγματοποιούνται και παληθεύονται στις μέρες μας. Είναι αλήθεια, διότι σας έχω μέσα ακριβώς για να αφήσω, μην αφήσω το παραμικρό, έτσι, την παραμικρή αμφιβολία στον κάθε, στο πιο δύσπιστο αναγνώστη, σας έχω μέσα πολλά κείμενα ιστορικά και μάλιστα από βιβλίο που δεν αφισβητήσει κανείς, διότι δεν είναι ένα βιβλίο που το έγραψα εγώ, ούτε ένα βιβλίο που το έγραψε ο κύριος Μουστάκης, ούτε ο κύριος Φουρτούνας, ούτε ο κύριος Μηλιαράκης, ούτε κανείς άλλος. Είναι ένα βιβλίο που το έγραψε Αγιορείτης Μοναχός το 1903, παρακαλώ, η ιστορία του Αγίου Όρους. Και αυτό το βιβλίο του Αγιορείτη Μοναχού το 1903, που εγγράφεται 1903, το ανέκδοσαν οι εκδόσεις Πανσέλινος του Αγίου Όρους από Αγιορείτη Μοναχού το 1988, όταν εγώ ήμουν στο Άγιον Όρος και το αγόρασα από τον πατέρα Ιερόθεο, τον γέροντα του Αγίου Νικολάου, ο οποίος υπήρξε και για ένα διάστημα γέροντας ταπεινότητός μου. Μέσα εκεί λοιπόν στο βιβλίο αυτό, έτσι, αναφέρεται όλη η ιστορία του Αγίου Όρους. Έκανα, σταχυολόγησα μερικά κείμενα, μερικά γεγονότα που συνέβησαν μετά τη συγγραφή
του βιβλίου του Αγίου Νηρού, του χειρογράφου του Αγίου Νηρού, που εγγράφηκε το 1815. Από το 1820 σας παρουσιάζω κείμενα μέχρι και το 1902, που θα δείτε ότι αυτά τα κείμενα επιβεβαιώνουν τις προφητείες του Αγίου Νηρού, αυτά που διάβασε στην αρχή ο αγαπητός και γλυκός κύριος Γιώργος Μουστάκης, έτσι που έλεγε θα πάρετε την καταδρομή ως πέτρες Ραϊδού, θα καταποντιστείτε, θα πάρετε αυτό, θα πάρετε εκείνο, όλα αυτά τα πέρασαν ήδη σε μεγάλο βαθμό οι αγιορείτες μοναχοί. Και αναμένεται δυστυχώς και επίκειται έτσι λίγαν συντόμως τα, ας μην πούμε το λίγαν συντόμως, γιατί άλλοι μπορεί να το αποδεχθούν, άλλοι μπορεί να το αποδεχθούν, έτσι σεβαστές όλες οι απόψεις, και αναμένονται πολύ σύντομα πάντως να φραγκοποιηθούν και όλες οι υπόλοιπες προφητείες του Αγίου Νηρού, οι οποίες θα τις δούμε στη συνέχεια έτσι όσο μπορούμε στο χρόνο που διαθέτουμε σήμερα. Δεν μπορούσα να κάνω λοιπόν διαφορετικά, διότι όλα τα οποία λέγει ο Άγιος Νήλος, όπως λέγει ο ίδιος και θα διαβάσετε, είναι κατ' εντολή του Θεού. Ως περ λέει ο Θεός έστειλε το Μωυσή στους Εβραίους και του, για να τους βοηθήσει, να τους οδηγήσει και να τους βγάλει κλπ. Έτσι και εμένα λέει ο Άγιος Νήλος, με στέλνει ο Θεός για να σας πω αυτά τα πράγματα λέει, τα οποία θα ακούσετε. Και αλίμονος εκείνους οι οποίοι δεν τα δεχθούν λέει. Και προφητεύει ακόμα ότι δεν μην νομίζετε λέει θα σας πιστέψουν λέει στους μοναχούς, τον Θεοφάνη και τον Παπά Γεράσιμο, οι δύο αυτοί που έγραψαν το βιβλίο κατ' εντολή του Αγίου Νήλου, επαγόρευση του Αγίου Νήλου. Δεν θα σας πιστέψουν λέει. Ούτε οι αγιορείτες λέει θα σας πιστέψουν. Και όχι μόνο δεν σας πιστέψουν, αλλά θα σας κυνηγήσουν. Και θα σας εκδιώξω από το Άγιον Όρος, όπως και έγινε. Γρήγορα λέει, μάλιστα κάποια στιγμή όταν σταμάτησαν να γράφουν το χειρόγραφο, οι δύο μοναχοί, εξανεμφανίστηκε ο Άγιος Νήλος στους δύο μοναχούς και τους λέει, τι κάνετε λέει. Ακόμα δεν τελειώσετε λέει την αποστολή την οποία σας έχω αναθέσει. Γρήγορα τελειώστε, γράψτε ό,τι έχετε να γράψετε ακόμη και παραδώστε τα λέει και φύγετε λέει από το Άγιον Όρος γιατί κινδυνεύετε λέει. Κινδυνεύετε να σας σκοτώσουν. Γιατί? Γιατί αυτά που λέει μέσα το βιβλίο, όπως σας προείπα, είναι ασύλληπτα, φοβερά. Τι να σας πρωτοπώ, ντρέπομαι να σας το πω. Σας αφήνω να τα διαβάσετε εσείς. Και γι' αυτό δεν το ξαναγράψαμε βιβλίο από την αρχή και σας αφήσαμε το ίδιο το χειρόγραφο, για να μην μπορεί κανείς να πει ότι προσθέσαμε ή αφαιρέσαμε και τα γράψαμε και τα κόψαμε στα μέτρα μας. Όχι. Το τι λέει ο Άγιος Νήλος για τους τότε ακόμα μοναχούς, το 815, είναι ασύλληπτα. Λέει, το 1915, ας πούμε λίγο την ιστορία του χειρογράφου για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, πολύ σύντομα. Καταρχάς να πούμε ότι ο Άγιος Νήλος έζησε τον 17ο αιώνα. Τέλη του 16ου, αρχές του 17ου αιώνα. Γύρω στο 1600 κοντρικά γεννήθηκε ο Άγιος Νήλος στον Άγιο Πέτρο, Κινουρίας. Εκεί μεγάλωσε, ήταν τυχερός, εισαγωγικά η λέξη τυχερός, ευτυχής, που είχε ένα θείο, ο οποίος ήταν ιερομόναχος και άλλος άνθρωπος, ονόματι Μακάριος, ο οποίος τον πήρε από παιδική ηλικία κοντά του, με την ευλογία βεβαίως των γονέων του, και τον γαλούγησε στα πρώτα βήματά του. Εμόρασε στο μοναστήρι της Παναγίας της Μαλεβής, το γνωρίζουμε όλοι, ξακουστό μοναστήρι που είναι η εικόνικη θαυματουργή που έτρεχε παλαιότερα Άγιο Μύρο. Έτσι, τότε ήταν αντρικό το γυναικείο, μόλις τον 20ο αιώνα έγινε γυναικείο. Εμόνασε εκεί για 15 χρόνια, στο μοναστήρι της Παναγίας Μοναχής Μαλεβής. Υπάρχει ακόμα εκεί το κελί του, το οποίο θα το προσκυνήσουμε για άλλη μια ακόμα φορά, διότι μια φορά το χρόνο ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός επισκέπτεται σε μια προσκυνηματική διαδρομή που κάνει μια φορά το μήνα το μοναστήρι της Παναγίας Μαλεβής. Είναι πάντοτε μέσα στο πρόγραμμά μας αυτό. Και στις 7 Δεκεμβρίου, την προσκυνήσουμε εκεί, θα πάμε να προσκυνήσουμε για άλλη μια φορά την Παναγία τη Μαλεβή και το κελί του εκεί που έζησε ο Άγιος Νήλος. Και στη συνέχεια, αφού έζησε εκεί 15 χρόνια, έφυγαν με το θείο του και πήγαν στο Άγιον Όρος. Αφού περιήλθαν διάφορες ιερές μονές, σκήτες, έμειναν εκεί στα καψοκαλύβια,
όπου στη συνέχεια σε ένα απόκρημνο μέρος και στη συνέχεια θέλοντας ο Άγιος Νείλος να φτάσει ακόμα σε πιο ψηλά μέτρα και να απομονωθεί ακόμη περισσότερο, όπως πολύ όμορφα μας είπε ο κύριος ο κύριος Μανώλης Μηλιαράκης, ο πρόεδρος της Χριστιανικής και ο εκδότης της Χριστιανικής Μερίδος, της Μερίδος Χριστιανική, επήγε σε ένα απόμακρο και δύσβατο σπήλαιο, όπου μπορούσε καν να ανέβει και να πλησιάσει άνθρωπος. Και εκεί μόνος, μόνο Θεό, άρχισε να αγωνίζεται με πάρα πολύ μεγάλους και σπουδαίους αγώνες, οι οποίες πολύ γρήγορα τον οδήγησαν σε υψηλά πνευματικά μέτρα αγιότητος. Σε τόσα μέτρα που, όπως γνωρίζουμε, μετά τον θάνατό του, το Άγιο Λειψανό, το οποίο ετάθη μέσα στο ίδιο αυτό απόκριμο σπήλαιο, άρχισε να τρέχει ποτάμι Άγιο Μύρο. Τόσο πολύ και τόσο, θα λέγαμε, πλούσιο, που από περίπου 700 μέτρα υψόμετρο έτρεχε στο βουνό και έφτανε μέχρι κάτω τη θάλασσα. Και περούσαν από εκεί οι ψαράδες και λέγανε, τι είναι αυτό το μύρο εδώ, από πού έρχεται. Και κατέβαιναν κάτω και ακολούθησαν και πήγαν στη σπηλιά εκεί. Έτσι, και έπαιρναν μετά, γι' αυτό και το μέρος εκεί ονομάστηκε, όλα αυτά υπάρχουν αναλυτικά μέσα στο βιβλίο, το Καραβοστάσι, επειδή σταματούσαν τα καράβια, τα πλοία, τα σκάφη, τα καΐκια για να πάρουν ως ευλογία πλούσια το μύρο του Αγίου Νείλου. Στη συνέχεια, όταν ανακαλύφθηκε εξαιτίας του Θεοφάνου, του μοναχού αυτού που έγραψε το βιβλίο και ενός άλλου μοναχού, τα Άγια Λειψανά του, τα οποία βρέθηκαν άφθαρτα, πραγματοποιήθηκαν και πάρα πολλά θαύματα εκείνη την ώρα. Πολλοί άρρωστοι έγιναν καλά, πολλοί δαιμονισμένοι έγιναν υγιείς, πολλοί άλλοι άρρωστοι έγιναν θεραπεύτηκαν και πολλά άλλα θαύματα. Και στη συνέχεια βεβαίως με τις προφητείες που τον αξίωσε ο Θεός, ένα σπάνιο χάρημα που μας είπε πολύ σωστά, πολύ ορθά ο κύριος Μουστάκης για τους μετά Χριστό χριστιανούς, συγγνώμη προφήτες, όπου ο Θεός τον αξίωσε να προφητεύσει πολλά και σπουδαία και σημαντικά πράγματα γύρω από το Άγιο Όρος και τους Αγιορείτες Μοναχούς, αλλά όπως θα διαβάσετε μέσα στο κυρόγραφο, και για όλο τον κόσμο. Και για το πότε πλησιάζει, πότε έρχονται τα έσχατα χρόνια, ποια σημάδια θα προηγηθούν, πότε θα γεννηθεί ο Αντίχριστος, πότε θα γίνουν κάποια σπουδαία και σημαντικά γεγονότα, τα οποία θα τα δείτε όλα αναλυτικά μέσα στο ίδιο το κυρόγραφο, έτσι. Να τα περιγράφει ο Άγιος Νείλος ο Αγιορείτης. Και εδώ δίνεται απάντηση για κάποιους εκλεκτούς και αγαπητούς έτσι αδελφούς μας, που με όλη βέβαια την αγάπη και τον σεβασμό που έχουμε προς τα πρόσωπα και προς τις απόψεις τους, έτσι διαφωνούν για ημερομηνίες και λένε ότι οι Άγιοι, η Εκκλησία δεν ορίζει ημερομηνίες. Δεν είναι βέβαια μοναδικός Άγιος, έτσι έχουμε τον προφήτη Δανιήλ, ο οποίος ορίζει ημερομηνίες. Έχουμε τον Άγιο Νίφωνα Επίσκοπο Κωνσταντιανής, ο οποίος ορίζει ημερομηνίες χρονολογίες. Έχουμε τον Άγιο Κοσμά, ο οποίος ορίζει και αυτός χρονολογία. Έχουμε και άλλους Αγίους, οι οποίοι ορίζουν και αυτοί ημερομηνίες. Έτσι και ο Άγιος Νείλος μιλάει με συγκεκριμένη χρονολογία, λέει ότι εμφανίστηκε το 1815 και λέει στους μοναχούς ότι δεν είναι πολύ καιρό, λέει, όπου έχει ξεκινήσει η πτώση και η παρακμή των μοναχών του Αγίου Όρους. Δεν έχουν περάσει ούτε 25 χρόνια. 1815, μείον 25, πάμε στο 1790. Και μετά λέει ότι θα περάσω 100 χρόνια, 325, έτσι λέει, 325 και άλλοι 25, δηλαδή 100 χρόνια, δηλαδή 1815. Και 100, 1915. Θα γίνουν αυτά και αυτά και αυτά. Ο κόσμος λέει θα είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και η μοναχή του Αγίου Όρους θα είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και μετά λέει, τι θα γίνει άραγε, λέει, όταν περάσουν άλλα 100 χρόνια, δηλαδή γύρω στο 2000. Τι θα γίνει, λέει, θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και η μοναχή θα είναι αυτή και αυτή και αυτή και αυτή και αυτή. Και εξαιτίας αυτής, λέει, της φοβερής πνευματικής παρακμής και καταπτώσεως, ιδιαίτερα
των Αγιοριτών Μοναχών, θα καταστραφεί όλος ο κόσμος. Και πάμε, ο Δεύμο Ρουταχός λέει, για το τέλος του κόσμου. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Νίλος έζησε, όπως είπαμε, γύρω στο 1600 και κοιμήθηκε γύρω στο 1650. Υπάρχουν κάποιες άλλες διαφορετικές απόψεις που λένε τη γέννησή του λίγο πριν και την κοίμησή του λίγο πριν το 1600 και την κοίμησή του λίγο μετά το 1650. Δεν έχει σημασία όμως, έτσι, η διαφορά είναι μικρή. Εμφανίστηκε, όπως είπαμε, το 1815 στον μοναχό Θεοφάνη. Στον Θεοφάνη, ο οποίος δεν είχε γίνει ακόμα μοναχό και στη συνέχεια του είπε ότι θα γίνεις μοναχός μετά από 2 χρόνια και θα πάρεις το όνομα Εχμάλωτος. Περίεργο όνομα. Το όνομά σου θα είναι ότι θα γίνεις μοναχός Εχμάλωτος. Γιατί? Διότι ήσουν εχμάλωτος στο σατανά και εγώ σε ελευθέρωσα από την δουλεία του σατανά και από άλλα πράγματα τα οποία θα διαβάσετε. Δεν ήταν και ο καλύτερος μοναχός. Μην νομίζετε ότι ο Θεοφάνης, στον οποίο απευθύνθηκε ο Άγιος, ήταν ο καλύτερος και ο πιο άγιος μοναχός της εποχής εκείνης. Ίσως, από ό,τι λέει και ο ίδιος ο Άγιος Νίλος και γράφει και ο ίδιος ο Θεοφάνης, προσέξτε, αυτό είναι ένα σημείο, θέλω να το προσέξετε αυτό, το οποίο δείχνει ότι αυτός που έχει το χειρόγραφο, δηλαδή ο Θεοφάνης και ο Παγεράσιμος, είναι άνθρωποι αντικειμενικοί και ειλικρινείς. Διότι ποιος από εσάς και εδώ, όταν θα γράφαμε ένα βιβλίο, το οποίο θα το γράφαμε εμείς, κάποιος από εσάς ή εγώ ή κάποιος άλλος, θα έγραφε μέσα τα άπλητά του. Ποιος? Κανένας. Όλοι τα άπλητά μας τα κρύβουμε. Το τι κάνουμε τις αμαρτίες μας, δεν τις λέμε, ανόητοι είμαστε. Θέλουμε να έχουμε μια ωραία εικόνα για τον κόσμο, να μας θεωρούν αγίους. Πότε είναι πιο εύκολο και πιο πιθανό να πιστέψετε εσείς εμένα? Εάν εγώ βγω και σας πω και σας λέω ή σας γράψω πολλά και διάφορα πράγματα και σας λέω εγώ για τον εαυτό μου ή βάζω άλλους να λένε εγκόμη για τον εαυτό μου και παρουσιάζομαι σαν ενάρετος και άγιος μοναχός, ή όταν βγω και λέω ότι εγώ είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι βρώμικος, είμαι ακάθαρτος, έχω αυτές τις αμαρτίες, τις άλλες κλπ. Πότε είναι πιθανό ο άλλος, ο ακροατής, ο αναγνώστης να πιστέψει έναν ομιλητή ή ένα συγγραφέα? Όταν καλύπτει τον εαυτό του και όταν λέει τα καλύτερα λόγια. Ο Θεοφάνης δεν κάνει αυτό το πράγμα. Παρόλο που, όπως θα διαβάσετε, αποκαλύπτει φοβερά πράγματα μέσα για τους Αγιορείτες Μοναχούς και το Άγιον Όρος, και για να, που θα έπρεπε για να γίνουν πιστευτά να παρουσιάσει τον εαυτό του ενάρετο και άγιο, αυτός, όπως θα διαβάσετε, τον παρουσιάζει με τα χειρότερα λόγια. Τα λέει χειρότερα, τα χειρότερα. Και δεν είναι πράγματα τα οποία συνηθίζουν να κάνουν οι άγιοι και να παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως τον τελευταίο, ως τον έσχατο. Γιατί θα μπορούσε να πει αοριστείες και αόριστα πράγματα και γυναικολογίες. Εδώ μιλάει ο Θεοφάνης και λέει, είμαι δαιμονένος, λέει. Εδώ μιλάει άλλη φορά στο χειρόγραφο, μέσα το διαβάστηκε και λέει, έπεσα στην τάδα αμαρτία. Έπεσα στην τάδα σαρκική αμαρτία, λέει. Ο ίδιος, ο Θεοφάνης. Μία άλλη φορά θα σας πει κάτι άλλο πιο σοβαρό, δεν θέλω να σας το πω. Και λοιπά. Και λες τώρα, μα αν είναι, πώς θα γίνουν πιστευτά αυτά, αν αυτός που γράφει το χειρόγραφο, το Αγίου Νίλου κατ' εντολή του Αγίου Νίλου, λέει για τον εαυτό του τέτοια πράγματα, πώς θα γίνουν πιστευτά? Κι όμως, πιστεύεις αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι ένα ανθρώπινο γεγονός, μία ανθρώπινη ενέργεια, προσπάθεια, πράξη, λόγος που χρειάζεται να υπάρχει κύρος από αυτόν που το λέει, να υπάρχει προσωπικότητα, να υπάρχει λέγη, να υπάρχουν τίτλοι κλπ. Για να γίνουν πιστευτά. Δεν μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, δεν τον ενδιαφέρει το Θεό αυτός που μιλάει και ακούγεται μέσα από τη φωνή του, το στόμα που χρησιμοποιεί, δηλαδή το όργανο που χρησιμοποιεί ο Θεός για να ακουστεί ο λόγος του, αν είναι τέλειος και αν είναι άγιος και είναι άγιος. Γι' αυτό και οι Απόστολοι ήταν αγράμματοι. Δεν μπορούσαν να διαλέξει μορφωμένους. Δεν μπορούσαν να διαλέξει Αγίους. Εδώ μεταξύ των Αποστόλων είχαμε και ένα Ιούδα. Είχαμε και ένα αρνητή, τον Πέτρο. Έτσι, πολλές φορές βλέπουμε έτσι, ότι ο Θεός αυτούς που διαλέγει για να μιλήσει δεν είναι πάντοτε. Πάντοτε, όχι ότι δεν είναι. Είναι αρκετές φορές είναι. Και άρετοι και άγιοι και τέλειοι κλπ. Αλλά μερικές φορές είναι μετρίας, θα λέγαμε έτσι, πνευματική στάθμη. Και αυτοί λέει οι μοναχοί με τέτοιους γεροντάδες, τι προκοπή θα κάνουν, λέει. Δεν πρόκειται να γίνουν προκοπή και θα γίνουν χειρότεροι από τους γεροντάδες τους. Και έτσι λέει,
θα χειροτερεύει, θα χειροτερεύει, θα χειροτερεύει και θα φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση που περιγράφει για την εποχή μας. Πρέπει επίσης να ξέρουμε, όπως λέγει και ένας Άγιος Πατριάρχης που έστειλε μία επιστολή προς τους Ναΐτες Πατέρες ότι η μεγαλειώτη, προσέξτε από το κείμενο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, η μεγαλειώτης και η αγιώτης των τόπων, χωρίς αρετή, ουδέν ωφελεί. Δεν ωφελεί, λέει, τίποτα η αγιώτα των τόπων και η μεγαλειώτη των τόπων, εάν κάποιος δεν έχει αρετή. Το να ζει δηλαδή κάποιος σε ένα τόπο Άγιο, όπως είναι το Άγιον Όρος, σε ένα τόπο Άγιο, όπως είναι τα Ιεροσόλυμα, δεν κάνει αυτόχρημα απριόρι τον προτέρω οποιονδήποτε υπάρχει εκεί πέρα Άγιο και ενάρετο. Και το δικαιολογεί ο Πατριάρχης αυτός ο Άγιος, διότι λέει ούτε γάρ ο Παράδεισος ωφέλησε τον Αδάμ παρακούσατα, ωφέλησε ο Παράδεισος, ο Άγιος τόπος τον Παράδεισος, ωφέλησε τίποτα τον Αδάμ, όχι, εξέπεσε. Ούτε ο ουρανός ωφέλησε τον επαρθέντα Ιωσφόρο και ο Ιωσφόρος στον ουρανό ήταν. Στον παράδεισο μέσα, δίπλα στο Θεό. Τον ωφέλησε όταν ήταν δίπλα στο Θεό. Αν δεν είχε αρετή ο ίδιος, αφού δεν είχε αρετή ο ίδιος, όχι. Ξέρεις, έγινε φόρος. Ο άγγελος του φωτός έγινε άγγελος του σκότους. Το Θεό ου χρειά τόπων και χτμάτων, αλλά ψυχών και ψυχικής φροντιστέων σωτηρίας. Για το Θεό λέει, το Θεό δεν τον ενδιαφέρουν, λέει, ούτε οι τόποι, ούτε τα κτίσματα. Τον ενδιαφέρει η ψυχή, καρδιά του ανθρώπου. Να είναι δοσμένη, να είναι ενωμένη με τον ίδιο. Να έχει αρετές, να έχει χαρίσματα. Αυτό ενδιαφέρει τον Θεό. Όλα τα άλλα, το ότι είναι κάποιος στα Ιεροσόλυμα, εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός, εκεί που σταυρώθηκε, εκεί, τι να τον κάνει τον Χριστό, τι να τον κάνει ο Χριστός, άμα άλλος είναι στην αμαρτία και δεν έχει αρετές και μαζεύει και ένα σωρό λεπτά. Ακόμα και την ελεημοσύνη καυτηριάζει ο Άγιος Νίλος. Λέει, τι κάνετε, λέει, ήρθατε εδώ, λέει, για να μαζεύετε, λέει, την ελεημοσύνη του κόσμου, λέει, είστε καλά, του λέει, σεβασμιότατη μοναχή, έτσι του λέει, σεβασμιότατους μοναχούς. Είστε καλά, λέει, αφήσατε, λέει, τα σπίτια σας και τις δουλειές σας και τις οικογένειές σας για να έρθείτε, λέει, εδώ στο Άγιον Όρος, να αγωνιστείτε και να σκητέψετε και εσείς μαζεύετε ελεημοσύνη. Τι να την κάνετε, λέει, την ελεημοσύνη, λέει, τι να την κάνετε, λέει. Μαζέψατε, λέει, τόσα που έχετε ξεπεράσει, λέει, και τους κοσμικούς, λέει, στα πλούτη. Πού πάει το μυαλό σας, μα το παίρνει. Έχετε μαζέψει, λέει, τόσα πολλά λεφτά, λέει, που γίνεται πιο πλούσιοι, λέει, ακόμα και από τους κοσμικούς, λέει. Οι κοσμικοί είναι πολύ φτωχότεροι από εσάς που έχετε υποσχεθεί αυτή η μοσύνη. Έτσι, λοιπόν, το Θεό δεν τον ενδιαφέρουν ούτε οι τόποι, ούτε τα κτίσματα, όσο Άγιος και να είναι, αν δεν υπάρχει αρετή. Και ο Άγιος Ιερώνυμος συμπληρώνει και λέει, ούκη συν ιή των Αγίων οι έχοντες τους τόπους των Αγίων. Αλλά οι ασκούντες τα έχουν των Αγίων. Δεν είναι, λέει, παιδιά των Αγίων και ήδη δηλαδή Άγιοι, αυτοί οι οποίοι έχουν τους τόπους και μένουν στους τόπους των Αγίων. Αλλά ποιοι είναι παιδιά των Αγίων? Αυτοί οι οποίοι ασκούνε και εφαρμόζουν και τηρούν τα έργα των Αγίων. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι είπαμε πάρα πολλά, παρόλο που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αρκετές ώρες για το θέμα αυτό. Θα μας δοθεί κάποια άλλη στιγμή. Έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα, κάποιες άλλες συναντήσεις μας, σε κάποιες εκπομπές στο τηλεάστη με τις εκδόσεις Γεωργιάδη. Θα πούμε πολλά πράγματα σιγά σιγά, αλλά νομίζω ότι εσείς από μόνοι σας θα διαβάσετε και θα ρουφήξετε στην κυριολεξία αυτό το θαυμάσιο έργο, αυτό το σπουδαίο χειρόγραφο του 19ου αιώνα, του 2015, με όλα αυτά τα προφητικά και συγκλονιστικά και αποκαλυπτικά λόγια και κείμενα του Αγίου Νείλου, του Αγίου Ρήθη.
και μυροβλήτη. Εύχομαι, διότι ο σκοπός μου είναι ένας και μοναδικός. 20 χρόνια το είχα. 1987 πήγα στο Άγιον Όρος, 1988-1989 το βρέθηκε στα χέρια μου. Από τότε, έτσι, το είχα στα χέρια μου και δεν θέλησα να το βγάλω στη δημοσιότητα. Και από σεβασμό και αγάπη για το Άγιον Όρος και τους Αγίους τους Μοναχούς, παρόλο που με κυνήγησαν από το 1997 και με κυνηγάνε από τότε, δεν περάζει, να είναι καλά, μισθό μου βάζουν και τη στεφάνια μου βάζουν. Παρόλο λοιπόν που με κυνηγούν, που με αμφισβητούν, που μου λένε πολλά και διάφορα εναντίον ενότητός μου, εγώ δεν το έβγαλα αυτά τα χρόνια. Γιατί το έβγαλα τώρα? Το έβγαλα τώρα διότι πιστεύω, καταρχάς ήρθε μέσα μου αυτή η πληροφορία από το Θεό και τον Άγιο Νείλο, το ένιωσα, έτσι. Κατά δεύτερο λόγο, διότι το σκάνδαλο αυτό μου θύμισε την προφητεία του Αγίου Νείλου, το σκάνδαλο βατοπεδίου, που λέει «Μετανοήστε, πατέρες, αγιορείτες», λέει ο Άγιος Νείλος, «Μετανοήστε, μετανοήστε». Διότι αν δεν μετανοήσετε, λέει «Ιδεμή», έτσι λέει, «Ιδεμή», τρεις φορές το «Ιδεμή», αν δεν μετανοήσετε, λέει, τι θα γίνει? Θα δώσετε, λέει, μέγα σκάνδαλο εις τον κόσμο. Μέγα σκάνδαλο εις τον κόσμο. Και θα σας θεωρούν, λέει, από τη μία άκρη της γης έως την άλλη, και θα λένε, θα δείχνουν το δάχτυλό τους, λέει, το Άγιον Όρος, σε όλη τη γη, και θα λένε, αυτό, λέει, υπήρξε κάποτε, λέει, το Άγιον Όρος. Και εδώ, λέει, κάποτε εκατοικούσαν, λέει, άγιοι άνθρωποι και μοναχοί, δεν είχαν ούτε ψωμί να φάνε, λέει. Όχι λεφτά, λέει, δεν είχαν, ψωμί δεν είχαν να φάνε. Και τώρα, λέει, εκατάτηση, λέει, ένας τόπος παρακμής και βρωμιάς και δυσοδείας, και θα καταποντιστεί, λέει, και θα γίνει χειρότερο από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Χειρότερο από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και θα γίνει, λέει, θα καταποντιστεί, και θέλει καταποντιστεί, λέει, το όρος τούτο. Δηλαδή, θα εξαφανιστεί. Και αυτή είναι η τελειωτική προφητεία του Αγίου Νείλου, που λέει για το τέλος του Αγίου Όρους. Και έχει εξιστορεί πως θα είναι το τέλος. Και λέει, όταν λέει έρθει το τέλος, θα συμβεί το εξής. Θα αναχωρήσει πρωτίστως η υγεία μας από το όρος. Όπως ήρθε, λέει, και εγκαταστάθηκε μέσα στο όρος και είναι έκτοτε εδώ αρρωγός και φύλαξ και προστάτης και έφορος του Αγίου Όρους και των μοναχών, και είπε η Παναγία μας ήδη ότι θα μεσολαβήσω σε όλους όσους μονάσουν εδώ στο Άγιον Όρος. Και βέβαια, για να μην το ξεχάσω, έτσι, εν τη ρήμη του λόγου, τελειώματας κλπ, ότι φυσικά και το Άγιον Όρος είναι ένας αγιασμένος τόπος. Φυσικά και το Άγιον Όρος είναι το περιβόλι της Παναγίας μας. Φυσικά και το Άγιον Όρος είναι πολιτική, πολιτιστική, εθνική μας κληρονομιά. Φυσικά και το Άγιον Όρος έχει βγάλει χωρίας Αγίων Θεοφόρων, Πατέρων, Οσίων, Σιωμαρτύρων, Ομολογητών κλπ και ασκητών κλπ. Δεν αμφισβητεί κανείς. Το Άγιον Όρος υπάρχει πιο ευλογημένος τόπος από το Άγιον Όρος, σε καμία περίπτωση. Δεν μιλάμε λοιπόν για παλαιότερα, ούτε μιλάμε για τις εξαιρέσεις των τελευταίων δεκαετιών, εκατοατερίων κλπ. Μιλάμε για την ολική, θα λέγαμε έτσι, εικόνα, συντριπτική εικόνα των τελευταίων δεκαετιών και δύο εκατοατερίων, όπως λέει και ο Άγιος Νείλος, δηλαδή το 1800 και τέφτε, έτσι που άρχισε πλέον η παρακμή και ο κατήφορος άνευ επιστροφής των Αγιοριτών Μοναχών και των Αγιών Όρων. Δεν αμφισβητώ λοιπόν το Άγιον Όρος σε καμία περίπτωση. Δεν αμφισβητώ την αγιότητα του Αγίου Όρους σε καμία περίπτωση. Δεν αμφισβητώ ότι έβγαλε πλήθος Αγίων και μαρτύρων και ομολογητών το Άγιο Όρος σε καμία περίπτωση. Αλλά λέμε αυτά τα οποία λέγει ο Άγιος Νείλος για τα έσχατα χρόνια, έτσι, για τους μοναχούς μετά το 1800, πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Έτσι λοιπόν λέει ο Άγιος Νείλος, αρχίζει και περιγράφει την αναχώρηση της Παναγίας μας και λέει ότι όταν, λέει, έρθει το τέλος, λίγο πριν καταποντιστεί το Άγιον Όρος, η Παναγία μας θα αρχίσει να φεύγει. Όλο το Άγιο Όρος, λέει, θα σύεται. Μία βοή τέτοια δυνατή που δεν θα έχει ξανακούσει ποτέ ο κόσμος. Τα δέντρα όλα θα αρχίσουν να κλείνουν εγγόνι για να δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό και τιμή στην Παναγία μας, οποία θα αναχωρεί. Και άλλα πολλά τα οποία θα τα διαβάσετε μέσα. Οι δε μοναχοί, ακούσατε, το Αγίου Όρους.
δεν πρόκειται, λέει, να αντιληφθούν ούτε καν την αναχώρησή της. Θα είναι τόσο σκοτισμένοι, τόσο υποδομένοι στα πάθη τους και στις αμαρτίες τους και σε όλα τα άλλα πράγματα και ειδονές, που δεν θα καταλάβουν ούτε και την αναχώρηση. Θα ακούνε τη βοή, θα βλέπουν τα δέντρα να σκύνουν, να δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό στην Παναγία μας, θα βλέπουν να γίνονται σημεία και τέρατα και αυτοί δεν θα καταλαβαίνουν τίποτα. Τόσο, λέει, σκότος θα υπάρχει και αναισθησία, έτσι λέει ο Άγιος Γύρος, πλήρη αναισθησία, λέει, των μοναχών αυτών που είναι γύρω, όπως λέει ο ίδιος, από το 2000 το γεγονός αυτό. Και μετά, λέει, θέλει καταποντιστεί το όρος τούτο, θα εξαφανιστεί από προσώπου γης. Τώρα, το εννοεί πνευματικό, το εννοεί κυριολεκτικός, αυτό δεν το γνωρίζω. Θέλω να πιστεύω ότι το εννοεί, όχι θέλω να πιστεύω, από όσα έχω διαβάσει και μελετήσει, πιστεύω ότι το εννοεί και κυριολεκτικός. Γιατί λέει, όπως τα σώγουμε και τα γόμαρα. Όπως τα σώγουμε και τα γόμαρα έχουν εξαφανιστεί και δεν υπάρχουν πλέον, δεν τα βλέπει καν ο άνθρωπος, έτσι θα γίνει και το Άγιον Όρος, δυστυχώς. Μία πολύ δυσάρεστη, μία πολύ άσχημη, μία πολύ, θα λέγαμε έτσι, θλιβερή προφητεία του Αγίου Νείλου, που είναι ό,τι χειρότερο για όλους εμάς που είμαστε χριστιανοί, που είμαστε άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουμε τον Χριστό και αγαπάμε τον μοναχισμό και το ευλογημένο βόλι της Παναγίας στο Άγιον Όρος. Πριν όμως, είναι η πραγματικότητα και είναι η πραγματικότητα διότι θα δείτε ότι πολλά από αυτά τα οποία λέει ο Άγιος Νείλος έχουν πραγματοποιηθεί και τα ζούμε και στις ημέρες μας. Και είναι η πραγματικότητα διότι τα βλέπουμε κι εμείς και τα ζούμε και βλέπουμε ότι τίποτα δυστυχώς δεν πηγαίνει καλά στις ημέρες μας. Στόχος και σκοπός, και κλείνω εδώ, είναι ένας και μοναδικός. Να μελετήσουμε αυτό το σπουδαίο χειρόγραφο του Αγίου Νείλου, τα σπουδαία αυτά λόγια του Αγίου Νείλου, τα οποία θα δείτε ότι θα σας αγγίξουν μέσα στην καρδιά σας, παρόλο που κάποια είναι στενάχωρα, θα δείτε ότι θα σας αφήσουν μια γλυκύτητα μέσα σας, μια ηρεμία, μια έτσι πνευματική μεγάλη ωφέλεια. Δεύτερο, να συναισθανθούμε, αυτός είναι και ο κύριος λόγος και σκοπός μου, ότι πλησιάζομαι στο τέλος και εάν το φως γίνει σκότος, το σκότος πόσο θα γίνει. Εάν δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν ταχθεί να είναι φως και να λάβουν και να φωτίζουν και να οδηγούν έχουν πλέον σκοτιστεί, όπως βλέπουμε και όπως αντιλαμβανόμαστε, από πού θα περιμένουμε πλέον φως να δούμε και ελπίδα για να οδηγηθούμε. Και αν όπως το έβγαλα αυτό, μέσα δεν το έγραψα στον πρόλογο μου, το έβγαλα, το έγραψα και το έσβησα, για πολλούς λόγους, δεν έχω το παρόντο, δεν έχω το χρόνο, σκεφτείτε ότι υπάρχει ένας γιατρός, μεγάλος καθηγητής, ο οποίος ακούγεται από όλους, μικρούς και μεγάλους, άντρες και γυναίκες, και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ως το απάβγασμα του ιατρού. Και κάθε μέρα λοιπόν μιλάνε όλοι για αυτόν τον γιατρό, ο καλύτερος γιατρός, ο καλύτερος γιατρός, εκεί να πάνε κλπ. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ένας, όχι απλώς δεν είναι ο καλύτερος γιατρός, όχι απλώς δεν είναι μέτριος, αλλά είναι κάτω του μετρίου, έως και απατεώνας, έως και κασάπης. Εάν κάποιος από εσάς διαπιστώσει ότι αυτός ο γιατρός είναι απατεώνας, τι πρέπει να κάνει? Θα πρέπει να το κρύψει ή θα πρέπει να βγει και να το πει για να γλιτώσουν κάποιοι άνθρωποι και να μην χαθούν και αυτοί κοντά σε όλους τους άλλους που έχουν χαθεί και έχουν καταστραφεί τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη περίοδο? Φυσικά να βγει και να το φωνάξει. Βέβαια θα έχει κόστος, έτσι, γιατί θα τον πιάσει ο γιατρός, θα του κάνει μηνύσεις, θα του κάνει αγωγές, θα βάλει, αφού μιλάει η τηλεόραση, αφού μιλάνε οι πάντες και δεν τον πιάνει ο ιατρικός σύλλογος, τον προβάλλει, ό, οι πάντες, έτσι, οποιοσδήποτε φανταστείτε, φανταστείτε συμπέροντα υπάρχουν και φανταστείτε πως θα πέσουν μετά όλοι αυτοί απάνω του για να τον εξαφανίσουν, έτσι, τι τρελό θα τον βγάλουν, τι παράλογο τον βγάλουν, τι σχιζοφρένεια τον βγάλουν, τι κλπ. Αφού οι πάντες είναι ένα σύστημα. Για να μιλάει ο ιατρικός σύλλογος με τα καλύτερα λόγια για αυτόν τον ανάξιο ιατρό, τον Χασάπη, για να μιλάνε όλο το σύστημα το πολιτικό για αυτόν, για να μιλάνε όλες τις τηλεοράσεις και όλες τις εκπομπές για αυτόν, για να μιλάνε οι πάντες για αυτόν, φανταστείτε τι κύκλο με πάτη.
Εάν λοιπόν βγει κάποιος και μιλήσει, αυτός που θα μιλήσει θα κάνει καλό ή θα κάνει κακό? Καλό. Κάνει καλό. Διότι θα γλιτώσει πολλούς οι οποίοι θα τον ακούσουν και δεν θα πάνε. Όσοι τον ακούσουν. Όσοι δεν τον ακούσουν θα πάνε και θα χαθούν, θα καταστραφούν. Βάλε τώρα στη θέση αυτού του σπουδαίου γιατρού, του μεγάλου γιατρού, που από όλου εγκομιάζεται, βάλε στη θέση τον αγιορείτη και πνευματικό. Ο οποίος από όλου αγιορείτης, χαρίσματα, διορατικά, προορατικά, κλπ. Προβλέπει το μέλλον, βλέπει εκείνο, βλέπει το άλλο κλπ. Ασκητής, παιδιά, εγώ ειλικρινά σας μιλάω 10 χρόνια στο Άγιον Όρος, δεν βρήκα ούτε ένα μέσα σε μια σπηλιά. Ούτε ένα. 10 χρόνια προς το Άγιον Όρος. Γύρισα όλο το Άγιον Όρος, σπηλιά τη σπηλιά. Σπηλιά, μακάρι να ήταν ξεροκάλυβο. Ευτυχής θα ήμουνα. Μακάρι να έβρισκα ένα μέσα σε ένα ξεροκάλυβο. Ασύλληπτα πράγματα. Και μιλάνε ακόμα, έχουν το θράσος. Έχουν το θράσος και μιλάνε ακόμα για ασκητές στο Άγιον Όρος. Ποιοι, αυτοί που ζουν με πολύ. Για καρούλια, παιδιά. Ακόμα και σήμερα, εν έτη 2008, πάρτε βιβλία που γράφουν για το Άγιον Όρος και αγιορείτες και εκτός Αγιών, ακόμα μιλάνε για καρούλια. Για άσκηση, λέει, και ασκητές, λέει, που ζουν στα καρούλια, λέει. Αλλά όπως είπατε, υπήρξανε. Βεβαίως. Μιλάμε για σήμερα, όχι για πριν 200-300 χρόνια. Έτσι, μιλάμε για σήμερα. Μιλάμε δηλαδή για τα τελευταία 100-150 χρόνια. Τα καρούλια ήταν πριν 200 χρόνια. Κινδυνεύει από τουρισμό του Άγιον Όρος. Τα γράφει ο Κόντογλου, μπράβο Γιώργο. Τουριστικά. Τα γράφει ο Κόντογλου. Τα έχω αυτά για την επόμενη. Κινδυνεύει τουριστικά του Άγιον Όρος. Τι κινδυνεύει, έχει καθεί εξαιτία του. Το λέει ο Κόντογλου, αυτό που είπε ο κ. Μουστάκη πολύ έντονα. Το λέει ο Κόντογλου το 1950, παρακαλώ. 1950 και λέει το Άγιον Όρος χάθηκε από τον τουρισμό. 1950. 2008 έχω. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα. Εύχομαι ο στόχος, σκοπός που είναι όπως σας είπα το να ωφεληθούμε πνευματικά και να αισθανθούμε και να συναισθανθούμε ότι φτάνουμε στο τέλος, διότι αν το φως γίνει σκότος, το σκότος πώς το θα γίνει. Και αν αυτοί οι οποίοι είναι πνευματικοί, ολκείς υποτίθεται και υψηλοί άνθρωποι πνευματικοί έχουν γίνει, είναι τυφλοί, όλους εσάς που οδηγούν, που οδηγάνε, πού θα σας πάνε. Τυφλός, εάν τυφλόν οδηγεί, απότεροι εις βόδινον πεσούνται. Γι' αυτό σας κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, έστω και ταπεινός, έστω και ανάξιος, και παρακαλώ μακράν από μου, από εμέ, έτσι οποιαδήποτε σκέψη ότι είμαι άξιος, ότι είμαι ενάρετος, ότι είμαι σπουδαίος, ότι είμαι μεγάλος, ότι εγώ δεν είμαι σαν κι αυτούς όσπερ ο τελώνης, είμαι ο Φαρισαίος και λέω δεν είμαι ως πολιτωμάν κλπ. Ότι είμαι και εγώ ένας μοναχός του 20ου αιώνα. Είμαι και εγώ ένας μοναχός ογδοήτης όπως λένε οι πατέρες κλπ. Και δυστυχώς, έτσι, λίγο πολύ έχω μολυνθεί κι εγώ από όλο αυτό το πνεύμα. Γιατί έτσι μεγάλωσα, έτσι γεννήθηκα, έτσι μεγάλωσα. Αφού η ζήμη είναι αρρωστημένη, πώς εγώ θα βγω υγιής? Πού μπορώ να βγω υγιής?